Υπήρχαν το 2010. Αυτό θα στοχεύσει το κόμμα του κ. Λαφαζάνη. Mm-hmm. Και μιλάει επίσης και για τη Ρωσία. Λέει ότι ο ίδιος είναι θαυμαστής του Βλαντιμίρ Πούτιν και ότι η Ρωσία μπορεί να αποτελέσει έναν αξιόπιστο σύμμαχο για την Ελλάδα. Στο ίδιο μήκος κλίματος και ο Κώστας Λαπαβίτσας, θα φύγουμε από την Ευρωζώνη εάν χρειαστεί. Λέει ότι η λαϊκή ενότητα είναι υπέρ των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Ισχυρίζεται ότι το πρόβλημα στην Ευρωζώνη δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η Γερμανία. Ναι. Και μάλιστα το δήλωσε αυτό στο CNN μπροστά σε έναν Γερμανό βουλευτή. Και επίσης λέει ότι η Ευρωζώνη πρέπει να κάνει βήματα προς μια ενοποίηση. Από τη στιγμή που δεν λαμβάνονται αυτά τα βήματα, τότε ένα ενδεχόμενο είναι η χώρα μας να αποχωρήσει από αυτήν. Επίσης ισχυρίζεται ότι ο Αλέξης Τσίπρας απογοήτευσε τον ελληνικό λαό. Μάλιστα. Πάμε τώρα να δούμε τις εικόνες, να αλλάξουμε εντελώς κλίμα, να πάμε στην Βιρτζίνια για να δούμε και τις συγκλονιστικές εικόνες. Δεν ξέρω, εγώ θα πρότεινα αυτές τις εικόνες να μην τις δείξουμε. Μα στέλνουν και μηνύματα για αυτό. Εγώ θα πρότεινα να μην τις δείξουμε. Λένε ότι η δημόσια τηλεόραση δεν πρέπει να δείξει. Θα πρότεινα να μην τις δείξουμε, διότι όχι μόνο επειδή είμαστε δημόσια τηλεόραση και επειδή μπορεί αυτή τη στιγμή κάποιο παιδάκι να βλέπει στην τηλεόραση του αυτές τις σκληρές εικόνες, αλλά γιατί περνάμε ένα μήνυμα ότι αυτό το πράγμα μπορεί να είναι και σαν ταινία. Αλλά είναι μια πραγματικότητα, είναι ομή πραγματικότητα. Ταινία, να πούμε ότι και το ίδιο το κανάλι στην αρχή επέλεξε να μην δώσει στη δημοσιότητα αυτές τις σκληρές εικόνες. Βέβαια, η δολοφονία σημειώθηκε σε απευθείας μετάδοση. Την ώρα ναι, νομίζω που ότι όποιος θέλει να το δει αυτό το πράγμα μπορεί να το βρει. Και μετά ο ίδιος ο δράστης το τραβούσε με δικιά του κάμερα. Έβγαλε στο ίντερνετ. Να μην το δείξουμε. Πάντως ανοίγει ένα μεγάλο θέμα για την οπλοκατοχή πάλι στις ΗΠΑ. Και αυτό που είπε και ο Μπαράκ Ομπάμα είναι ότι υπάρχουν περισσότερα θύματα στις ΗΠΑ από τη χρήση όπλων παρά από την τρομοκρατία. Και ότι πρέπει να βρεθεί λύση σε αυτό το σημαντικό πρόβλημα. Τώρα πάμε να δούμε. Πόσα χρόνια είναι ο Ομπάμα και δεν το έχει λύσει. Πόσες φορές το έχω ακούσει. Τέλος να δούμε να αν το τα λέει. Καταφέρει. Ναι. Αντιμετωπίζει την αντίδραση είναι των Ρεπουμπλικάνων. Ακριβώς. Όχι και της Αμερικάνικης κοινωνίας. Και του λόμπι της οπλοκατοχής, το οποίο είναι πάρα πολύ ισχυρό στις ΗΠΑ. Αλλά και της νοοτροπίας των Αμερικανών. Έχει δίκιο ο Γιάννης. Είναι θέμα τώρα ολόκληρο για συζήτηση. Είναι μεγάλο επόμενο θέμα. Μεγάλο θέμα είναι και το μεταναστευτικό, το οποίο έρχεται στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες με τις δραματικές εικόνες που βλέπουμε από τους πρόσφυγες που καταφθάνουν στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ βλέπουμε την καγκελάριο της Γερμανίας, η οποία επισκέφθηκε χθες έναν προσφυγικό καταβλισμό στο Χάιντενάου, εκεί που είχαμε επεισόδια το Σαββατοκύριακο με ακροδεξιούς. Καταδίκασε αυτά τα επεισόδια. Έχει πάρει καθαρή θέση μέχρι το βλέπουμε. Σπάνιο να παίρνει καθαρή θέση από την αρχή. Και έχει ιδιαίτερη σημασία ότι και ο Γερμανός πρόεδρος χθες επισκέφθηκε και εκείνος καταβλισμούς προσφύγων. Θέλουν και οι δύο να περάσουν αυτό το μήνυμα, να καταδικάσουν λοιπόν αυτές τις επεισόδια από τους ακροδεξιούς. Ακριβώς. Βέβαια, αποδοκιμάστηκε να πούμε. Βρίσκονταν μια ομάδα ακροδεξιών, οι οποίοι την αποδοκίμασαν. Φώναξαν προδότρια. Πολλά συνθήματα εναντίον της. Βέβαια, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους Σύρους πρόσφυγες με μια επίθεση φιλίας στην Άγγελα Μέρκελ στο διαδίκτυο. Δημοσιεύουν συνεχώς εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωτογραφίες, βλέπουμε εδώ πέρα, που την ευχαριστούν γιατί η Γερμανία άνοιξε τα σύνορά της. Άνοιξε τα σύνορά της και θα δώσει πρόσφυγες άσυλο. Σε αγαπάμε, γράφουν στα μήνυματά τους. Και αυτά είναι τα σημαντικότερα θέματα σήμερα. Σε αγαπάμε εδώ, θα μας αγαπάμε, ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά. Ωραία. Προς το παρόν. Γιατί νεότερο θα σας ενημερώσω. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε. Το έθνος της Κυριακής, Lucky Luke. Κάθε εβδομάδα ένα νέο τεύχος με τα αυθεντικά κόμιξ του πιο διάσημου καουμπόι. Την Κυριακή, η πόλη φάντασμα. Μαζί, Travel Book. Κάθε εβδομάδα ένα τεύχος με τα ομορφότερα μέρη στην Ελλάδα για να επιλέξετε. Στο έθνος της Κυριακής. Το έθνος του Σαββάτου. Δώρα η μικρή εξερευνήτρια και πάμε Diego. Το 7ο DVD. Μαζί, εντιμότατοι διαρρήκτες. Η Morgan Freeman και Αντώνιο Μπαντέρας σε μια περιπέτεια γεμάτη ανατροπές. Στο έθνος του Σαββάτου. Με το χέρι στη τσέπη μέσα στη μέση του βουλευτηρίου την ώρα που μιλάω ο υπουργός.
Για να γνωρίζετε τι ισχύει και τι όχι μέσα και έξω από τη Βουλή, αυτή την Κυριακή το Βήμα προσφέρει μία έκδοση αναφοράς. Το Σύνταγμα της Ελλάδας, η σημαντικότερη σταθμή της ιστορίας του και ο κανονισμός της Βουλής με τις τελευταίες τροποποιήσεις. Ακόμη, κουπόνια για θερινά σινεμά και Βήμα Γκαζίνο. Για να ξέρετε τι συμβαίνει γύρω σας, μία εφημερίδα υπάρχει. Το Βήμα. Εδώ είμαστε για να δούμε λίγο τι γίνεται στην πραγματική οικονομία. Πραγματική οικονομία, να σου πω κάτι. Γιατί οι εκλογές μπορεί να στοιχήσουν 40-50 εκατομμύρια. Ναι. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι πώς θα στοιχήσουν στην πραγματική οικονομία. Το λέμε καλά. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Δημήτρη Κυρίτσι. Αντώνη Μουσάκη. Ελά, ο Αντώνη Μουσάκη. Ρε παιδιά, πάλι λάθος έκανα. Πάλι έκανες λάθος. Ναι. Έχω άλλο. Κύριος Αντώνης Μουσάκης. Φοροτεχνικός. Και ο Νίκος Αγουρλάκης. Και ο Νίκος Αγουρλάκης είναι μαζί μας. Και ο Νίκος Αγουρλάκης. Λοιπόν, Νίκο, προθεσμίες, τέλος για φορολογικές δηλώσεις. Τι γίνεται με όλα αυτά τα θέματα. Θα πούμε και για τη συντάξη. Και τη δηλώσεις περιουσίας. Οι συντάξεις θα πληρωθούν την Παρασκευή. Λοιπόν, έχουμε κάνει και κάρτες πώς θα πληρωθούν οι συντάξεις. Ναι, γιατί ρωτάει ο κόσμος κάθε μέρα όμως. Θα πληρωθούν κανονικά την Παρασκευή. Και οι κρατήσεις που θα γίνουν έτσι. Για πάμε με τις αυξημένες ασφαλιστικές. Από πού να ξεκινήσουμε. Ό,τι θέλει. Συντάξει, πάμε. Αυτό που συντάξει, γιατί ρωτάει ο κόσμος. Να ξεκινήσουμε από τις συντάξεις. Έχουμε και σχετικές κάρτες. Λοιπόν, αύριο πληρώνονται οι συντάξεις δημοσίου. Ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΝΑΤ, όχι. Αύριο πληρώνονται συντάξεις ΙΚΑ και Δημοσίου. Λοιπόν, την 1η Σεπτεμβρίου, ο ΑΕ, ο ΓΑ, ΝΑΤ, τα ποτέ. Οι νέες συνταξιούχοι του Δημοσίου θα πληρωθούν στις 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, από τον Σεπτέμβριο υπολογίζονται οι αυξημένες ασφαλιστικές εισφορές.